Πράγμα φέτος η εκθέση Θεσσαλονίκης και οι συνεντεύξεις που δόθηκαν είχαν ενδιαφέρον μεγάλο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει οι πολίτες να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε τελικά τι θέλουμε. Θέλουμε ετοιμότητα, θέλουμε δεσμεύσεις ότι εξαγγέλουμε κάτι και μπορούμε να το κάνουμε ή τελικά θέλουμε εξαγγελίες και παροχολογία. Από τη μία πλευρά λοιπόν είναι η κυβέρνηση, που εγώ δεν θα πω τα κάνει όλα καλά. Φυσικά και δεν τα κάνει όλα καλά και αδικίες μεγάλες υπάρχουν και αποκατάσταση αδικιών δεν έχει γίνει και τον ένφια τον έκανε δράμα και οι άνθρωποι πληρώνουν και εμείς οι ίδιοι πληρώνουμε δυσθεώρητα ποσά και κάποιοι άλλοι ίσως πολύ πολύ λιγότερα. Αλλά από εκεί και πέρα οι θυσίες που έχουμε υποστεί όλοι μας έχουν αποδώσει. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και πάνω σε αυτές τις θυσίες πρέπει να κτίσουμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι στην Ευρώπη. Είναι μαζί με τους εταίρους, είναι σε συνεργασία με αυτούς. Που εγώ συμφωνώ ότι είναι δύσκολοι, ότι επιμένουν σε μια πολιτική λιτότητας. Αλλά αυτές οι κυβερνήσεις είναι που έχουν ψηφίσει οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους σεβόμαστε και με αυτούς να διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εντάξει, τα έδωσε όλα σε όλους. Σαν να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει 5 χρόνια στη χώρα. Σαν να μην έχει καταλάβει τι ήταν αυτό που μας έχει φέρει, που μας έφερε σε μια κατάσταση να χρεοκοπήσουμε. Σαν να μην υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να το κάνει. Τι μας είπε δηλαδή, ότι αυτός μόλις εμφανιστεί, σαν άλλος φακίρης θα τους γοητεύσει τους πάντες, θα τους κάνει να ξεχάσουν τα πάντα και γοητευμένοι θα του δώσουν τα πάντα για να τα δώσει και αυτός με παροχές. Να δώσει όλα αυτά. Και ποιος δεν τα ήθελε να τα δώσει όλα αυτά, έτσι. Πάρα πολλά από αυτά, σαφώς, είναι αποκαθιστούν αδικίες. Το να δώσει τα δώρα στο χαμηλοσυνταξιούχο και ποιος δεν θα το ήθελε. Και να έχει 300.000 θέσεις εργασίας. Και ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά μπορούν να γίνουν αυτά. Μπορούμε να έχουμε τα λεφτά. Δεν πρέπει να πει και όπου θα τα πάρει τα χρήματα. Γιατί το μόνο που είπε είναι ότι θα πυροδοτηθεί η ανάπτυξη με την αλλαγή του κατώτατου μισθού, γιατί όλοι θα έχουν λεφτά, άρα θα κινηθεί η οικονομία, άρα θα πάρουμε χρήματα, άρα θα έχουμε έσοδα. Όμως, δύο παρατηρήσεις. Ας προσέξουμε λίγο. Αυτά τα έσοδα, ακόμα κι αν είναι έτσι, θα τα πάρει σε 2-3 χρόνια, γιατί ξέρετε, δεν έχει και το κράτος αυτό που να μπορεί να του πάρει αυτά τα έσοδα, που εγώ να συμφωνήσω μαζί του. Και μετά, κύριε Τσαρμπέ, δεν πρέπει. Τι είπε για το κράτος, τι θα αλλάξει στο κράτος, θα το αφήσει έτσι όπως ήταν, όπως είναι. Δύο παρατηρήσεις. Τι θα αλλάξει στο κράτος. Ακούσαμε τον κύριο Μιλιό να λέει ότι θα χτυπήσει πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα, είπε ότι θα πέσει τουλάχιστον κατά 50% η φοροδιαφυγή. Ένα και εμείς δεν θέλουμε. Και άλλοι δεν θέλουν. Έχουμε τις πρόσφατες δηλώσεις του κύριου Ντράγκη. Ο οποίος κύριος Ντράγκη είπε ότι δεν αντέχει άλλο η χώρα του αυτή την οικονομία και ότι ήρθε ο καιρός να κόψει χρήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και η φωνή του Τσίπρα, η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζει να ακούγεται πιο ευχάριστα και να μην είναι και τόσο γραφική όπως παρουσιαζόταν μέχρι τώρα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Αλλά να βρίσκει συμμάχους και σε άλλες χώρες που δοκιμάζονται. Κύριε Τσαρμπέ, θα συμφωνήσω στο εξής, ότι χρειάζονται συμμαχίες για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Να πείσουμε δηλαδή τους Ευρωπαίους ότι χρειάζεται να αλλάξουν πολιτικές. Ο Ντράγκη καλά τα λέει ότι πρέπει να αλλάξουν. Και ο Μοσκοβισί βγήκε σήμερα σαν υπουργό, σαν επίτροπος οικονομίας και είπε ότι εγώ δεν θα επιτρέψω από εδώ και πέρα, θα διοχετευθούν κονδύλια στην ανάπτυξη κτλ. Αλλά ο Σάκης έχουμε πει στον κύριο Τσίπρα ότι ελάτε να κάνουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, να πάμε να διαπραγματευτούμε με τους Ευρωπαίους. Τώρα που η χώρα έχει τη μεγάλη ανάγκη, ο κύριος Τσίπρας δεν ήρθε ποτέ. Άρα πώς λοιπόν μετέχει σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Κανένας μας δεν λέει ότι είναι γραφικός. Όλοι λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανένας. Μόνο που αυτό πρέπει να το δείξουμε. Πρέπει το να το δείξουμε εμπράκτος. Θα σας υπενθυμίσω πολλές δηλώσεις κυρίας Βούλτευση. Πολλές δηλώσεις κυρίας Βούλτευση, πολλές δηλώσεις του Άδωνη του Γεωργιάδη και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι είναι γραφικότητες.
Κοιτάξτε, εγώ είχαμε χθες μια σύσκεψη, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, υπόθηκε μόνο ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα ρεσιτάλι παροχολογίες. Αυτό είναι και νομίζω ότι σε επίπεδο κριτικής καλώς γίνεται, γιατί πρέπει να δίνουμε και εμείς τη δυνατότητα στους πολίτες να καταλάβουν ότι, ας πούμε, να πάρω ένα κομμάτι θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να έρθουν με το να αυξήσεις τον κατώτατο μισθό, μάλλον θα χάσεις θέσεις εργασίας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού γινόταν στο παρελθόν με έναν τρόπο αυθαίρετο. Σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να αυξάνεται ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Αν δεν προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, από πού θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας? Με το να βάζουμε όλο στο δημόσιο. Αυτό υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας. Το γεγονός ότι μας έφερε ελλείμματα. Το γεγονός ότι συνέκρινε ο κόσμος τη δηλώση Τσίπρα με το λεφτά υπάρχουν του Παπανδρέου, πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, το λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως, όταν υπόθηκε, δεν υπόθηκε μόνο αυτό. Απομονώθηκε αυτό, γιατί υπόθηκε ως εξής, ότι λεφτά υπάρχουν, εφόσον εξοικονομήσουμε χρήματα από τη φοροδιαφυγή, εφόσον κάνουμε ένα μικρότερο κράτος, εφόσον μπορέσουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις κτλ. Όμως, στην ιστορία τελικά, μένει ως μία δήλωση η οποία δείχνει την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ως τέτοια, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας την επαναλαμβάνει σήμερα.